Καλησπέρα, πάω να πάρω τον καφέ μου. Γεια σας! Τι κάνετε? Μάγδα Τσορμπατζόγλου, γεια σου! Αυτή ήταν στο Facebook. Πάμε στο Instagram, το μαϊράκι μας βλέπει. Έβλεπα πριν το βιντεάκι που έκανες με την κόρη σου, στο TikTok. Ρέβας, γεια σου! Μερσεντίνα, γεια σου! Χρύσα Γιαννόγλου, γεια σου! Ελένη Γκάτς, γεια σου! Just Chris 77, γεια σου! Αλέξανδρος Ντάτς, γεια σου! Αυτή είναι στο Instagram. Πάμε στο Facebook. Αφροδίτη Νικολαίδου, αγάπη μου, τι κάνεις? Η Θεανό Στραβόλε μου, αυτό το κορίτσι είναι έτσι, την ξέρω. Παρακολουθεί ο Λαξ Πέλη, Ζωάρα, Παναγιώτης Κοτσάκης, Κάθριν Σπανού, Ξένια Ρουσίνου, γεια σας όλους, καλό απόγευμα. Ευτυχώς που μπήκατε γιατί έφτιαξουμε κάτι συγκλονιστικό. Θα σηκωθείτε όλοι και σε 3 λεπτά θα έχετε ένα φανταστικό σνακ βραδινό που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε ότι το φτιάξετε μόνοι σας. Ειρήνη Τρυφωνοπούλου, ακούστε τι λέει. Καλησπέρα, Άλκη μας. Πολύ ωραίο, αλλά με λένε Άκη. Θα πω την ιστορία. Ο Λάκης τώρα θα ακούσει, είναι πολύ αστεία αυτή η ιστορία. Τι πάτησα εδώ? Κάτι πάτησα. Λάθος. Τι πάτησα? Τέλος πάντων. Όπα. Παίρνουμε. Τέλεια. Ελπίζω να μην έφυγα στο Instagram. Λοιπόν, βάζαμε air condition στο Kitchen Lab. Το πρώτο Kitchen Lab, το εργαστήριο που είχαμε ανοίξει. Και φωνάζουμε έναν τύπο να μας βάλει το... Να μας τοποθετήσει το air condition, γιατί ήταν ταμπλέτα. Ήταν αυτό το πράγμα που... Κασέτα, και λέω ταμπλέτα. Που μπαίνει πάνω στην οροφή. Και μπαίνει μέσα, με βλέπει, μου λέει, δεν το πιστεύω. Του λέω, τι έγινε? Μου λέει, είσαι εσύ? Του λέω, εγώ είμαι. Και μου λέει, μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο τη γυναίκα μου να της πω ότι σε συνάντησα? Και λέω, πάρτε να, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Βγάζει το τηλέφωνο του, σηκώνει, μάρτυρ μου, ο Λάκης ο Πελιβανίδης, Λάκης Πέλη, ήταν μπροστά, δεν υπήρχε. Σηκώνει τηλέφωνο, παίρνει το τηλέφωνο, λέει, γυναίκα, δεν το πιστεύω, άμα σου πω με ποιον είμαι εδώ, ούτε και εσύ θα το πιστέψεις. Λογικά η γυναίκα του, γιατί δεν μπορούσαμε να ακούσουμε, μιλούσε τηλέφωνο, λέει, ποιος είναι? Και απαντάει αυτός, ο Άρης, ο Πετρετζής, από το Top Chef. Όλα λάθος, και Άρης, και Πετρετζής, και από το Top Chef. Οπότε έχει μείνει ατάκα. Οπότε είναι inside joke. Οπότε με βλέπουν τα παιδιά, μου λένε, εσύ δεν είσαι ο Άρης, ο Πετρετζής? Ναι, λέω, από το Top Chef. Οπότε είναι πάρα πολύ αστείο, μου έχει μείνει, γιατί ήταν 3-3 όλα λάθος. Αυτά, λοιπόν, δεν σας είπα τίποτα για τη συνταγή μου σήμερα. Θα φτιάξουμε αλμυρά pancakes. Πολύ καλά ακούτε. Μπορούμε να τα κάνουμε όσο πιο heavy θέλουμε και όσο πιο light θέλουμε. Εγώ θα κάνω μια πολύ light εκδοχή, μεγαλοπούλα και τυράκι, έτσι για ένα βραδινό snack ελαφρύ. Θα βάλουμε ελαιόλαδο και γιαουρτάκι, αυτό είναι, δεν είναι τίποτα. Είναι πάρα πολύ light εκδοχή σε περίπτωση που ψάχνετε κάτι έτσι ωραίο και υγιεινό βραδινό να φάτε. Σε περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε ultra heavy, μπορούμε, γιατί μπορούμε να βάλουμε ό,τι φαντάζει ο νους μας μέσα στα pancakes. Bacon, blue cheese, φέτες, μανούρια. Τώρα τέργεζε κάτι άλλο να πω, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το πω. Μπορείτε να βάλετε ακόμα γι' αυτό. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε ό,τι μα ό,τι σας κατέβει. Ό,τι σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε σε αυτά τα αλμυρά pancakes. Εγώ σκέφτομαι να σερβίρω και με τηγανιτά αυγά και με λουκάνικα, να σου πω την αλήθεια, τα pancakes μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα. Μπορεί να το κάνω και μπορεί όχι. Γιατί είμαι εδώ, αλλά και αλλού. Και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Έχουμε 4.277 στο Instagram, 6.000 στο Facebook, οπότε είμαστε πάνω από 10.000. Το 10.000 είναι το όριό μας. Με το που πάμε 10.000, ξεκινάμε να πάμε να μαγειρέψουμε. Να σας πω ότι, άμα έχετε την καλή θέληση, κάποιοι να γράφετε τη συνταγή που κάνουμε και σε άλλες γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ό,τι σας αρέσει. Μας αρέσει εμάς, γιατί μας παρακολουθούν και κόσμος από άλλες χώρες, οπότε δεν μπορούν να καταλαβαίνουν τι κάνω. Και τι άλλο ήθελα να πω.
Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία συνταγή, είναι καταπληκτική συνταγή, την αγαπώ. Και θα την αγαπήσετε κι εσείς γιατί θα την κάνω όσο πιο εύκολη γίνεται. Αναλυτικά η συνταγή υπάρχει στο Facebook, κανονικά στο post που έκανα τώρα στο live. Στο Facebook θα κάνουμε Insta Moment για να κάνετε swipe up, αλλά άμα είστε πολύ στο βίντεο, θα πω ακριβώς η συνταγή πώς γίνεται, δεν είναι πυρηνική φυσική, μπορείτε να το κάνετε όλοι σας και ακόμα χωρίς ζυγαριά, μα θα το κάνω έτσι, χωρίς ζυγαριά, θα σας πω ακριβώς πόσα βάζω μέσα, χωρίς ζυγαριά για να το κάνετε και εσείς ακριβώς ίδιο χωρίς ζυγαριά. Οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην φτιάξετε αυτά τα pancakes σήμερα, όλοι σας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Voilà, c'est lui, son saison, en sa sœur, assaisonné, και avec, avec de tôle. Ταιριάζει πάρα πολύ γιατί είμαστε σε καραντίνα και, νομίζω πως ο φως από εδώ δεν με, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, από εδώ είναι πιο ωραίο. Το φως από εδώ είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ αγκαλό, το φως από εδώ, μισό λεπτό και λίγο να φτιάξω, να τα δώσω όλα, από φώτα. Έχω παίξει πολύ δυνατά σήμερα με τα φώτα. Όταν τα βάζω τόσο δυνατά φαίνομαι πάρα πολύ καλά, αλλά τελειώνει η μπαταρία στη μισή ώρα, οπότε πρέπει να τελειώσω γρήγορα τη συνταγή μου. Ίσως και να μην είναι πολύ καλά. Πώς θα χαμηλώσω λίγο την ένταση, μισό λεπτό και χαμηλώνω την ένταση. Θα πάω στο 79 για να μην καίγομαι, μπράβο. Και θα πάω και εδώ στο 79 για να μην καίγομαι και να μην αποτάω όπως ότι θα μου τελειώσει η μπαταρία. Ακούει τώρα τον μπορομπόκα και το καταλαβαίνει. Αλλά μπορομπόκα μου έτσι είναι. Αύριο θα κάνω σούπερ κατασκευή σε φώτα. Έχω σκεφτεί κάτι πάρα πολύ καλό. Γιατί τι γίνεται, έχω βάλει τα φώτα από πίσω. Οπότε τι γίνεται, φωτίζουν πίσω και μπροστά σκοτεινιάζω. Άμα φέρω το φως μπροστά, κοιτάξτε. Αυτό είναι το φως. Άμα το φέρω μπροστά, εδώ είναι σαν να κατέβηκα από το διάστημα και να παρουσιάστηκα μπροστά σας. Γεια σας, τι κάνετε. Φαίνομαι πάρα πολύ. Απλά άμα κρατήσω πάνω από 30 δευτερόλεπτα έτσι, θα ξέρετε να πέσω κάτω γιατί ζαλίζεσαι. Δεν μπορείς να. Είναι πάρα πολύ το φως και πονάει το κεφάλι σου, πονάει και τα μάτια σου. Άμα το κάνω προς τα πάνω, πω Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Τρελάθηκε το. Άμα το κάνω προς τα πάνω, διαχέεται το φως σωστά. Α, μια χαρά είναι εδώ. Για να δω. Α, κοίτα να δεις. Τι καλά. Δεν το πιστεύω. Καλά είναι εδώ. Πλάκα-πλάκα. Απλά με τυφλώνει λίγο γιατί είναι μπροστά μου, δεν πρέπει να κοιτάζω μπροστά. Δεν πειράζει, βρήκα το φως μου. Yes! Αλλά δεν θα έχω φως πίσω γιατί τη γανάρα μου. Οπότε θα βάλω αυτό εκεί. Μισό. Αυτό θα το βάλω εδώ. Για να φέγει τη γανάρα γιατί θα ψήσουμε τα pancakes. Αυτό θα πάει μπροστά. Όχι, τώρα έχασε το φως από εκεί. Αχα! Άρα, το φως πάει μισό λεπτάκι. Συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ, αλλά πρέπει να φωτίζετε σωστά η συνταγή. Το φως θα πάει εδώ. Να διαχέεται εδώ για να φαίνεται καλά η συνταγή, να έχω αντίθεση από πίσω. Γιατί τι γίνεται, άμα δεν έχεις φως πίσω και είναι σκοτεινά και έχεις πολύ φως μπροστά, σου καίει τα πίσω. Φαίνεσαι μπροστά. Οπότε είναι λάθος. Τι σας λέω τώρα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Τυφλώθηκα. Φεύγει. Πάει πίσω. Τέλεια! Μια χαρά! Όλα καλά! Επιτέλους, επανήλθα στο φυσιολογικό μου. Δεν μπορούσα πριν να κάνω δουλίτσα. Οπότε θα βάλω την κάμερα από εδώ. Συγγνώμη, σας ζάλισα. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα νομίζω από όλα. Απλά καίγεται λίγο πίσω, θα το κλείσω λίγο εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα αλμυρά pancake μας. Δεν χρειάζεται να είστε επιστήμονες. Χρειάζεται απλά να ακολουθήσετε τη συνταγή μου, να κάνετε ακριβώς ό,τι λέω και εγώ. Μιλάω συγχρόνως και στο Instagram και στο Facebook, γι' αυτό πηγαίνουν τα μάτια μου δεξιά και αριστερά όπως βλέπετε. Μια μιλάω στο Instagram, μια μιλάω στο Facebook, μια μιλάω στο Instagram, μια μιλάω στο Facebook, μια μιλάω στο Instagram, μια μιλάω στο Facebook, γιατί μπορώ. Εσείς δεν μπορείτε. Ή και να μπορείτε, δεν έχετε την ειδική κατασκευή που έχω κάνει εγώ με την ψωμιέρα. Η ψωμιέρα είναι η βάση μου, τα κινητά μπαίνουν πάνω στην ψωμιέρα, δεν μπορώ να σας δείξω γιατί πρέπει να κατεβάσω τα κινητά, οπότε όλα πάνε καλά. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολύ κοντά στα κανονικά τα pancake που σας έχω δείξει, αλλά είναι πολύ πιο healthy, γιατί δεν έχει ζάχαρη και γιατί δεν έχει βούτυρο, έχει ελαιόλαδο. Οπότε, ανοίγεται ένα κεσεδάκι γιαούρτι, 200 γραμμάρια. Το γιαούρτι που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα είναι στραγγιστό. Οπότε ένα καλό σημάδι για να δούμε άμα το γιαούρτι μας είναι πραγματικά στραγγιστό όπως λέει, είναι το αλεύρι που θα χρειαστεί. Σε περίπτωση που το γιαούρτι σας είναι αρκετά στραγγιστό, θα χρειαστεί μόλις 100 γραμμάρια αλεύρι, aka
as known as. Ουο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 υ
αλεύρι. Αλλά άμα χρειαστεί παραπάνω αλεύρι, τι σημαίνει ότι το αλεύρι μας γράφει στραγγιστό απ' έξω, αλλά δεν είναι τόσο στραγγιστό γιατί έχει περισσότερη υγρασία μέσα. Άρα τι θα χρειαστεί, περισσότερο αλεύρι. Οπότε, να μην σε μπερδεύω, θέλουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, δηλαδή ένα κεσεδάκι. Τώρα θα μου πείτε, έχετε το κιλού. Άμα έχετε το κιλού, να πάρετε ζυγαριά. 200 γραμμάρια γιαούρτι. Θα ρίξω μέσα ένα αυγό, ένα. 50, όχι μεγάλο, γιατί άμα βάλουμε μεγάλο θα χρειαστεί να βάλουμε παραπάνω αλεύρι. Θα ρίξω μέσα. Κάτσε γιατί κάνουμε διαφήμιση τον κύριο Γιώτη. Θα ρίξω μέσα μία πρέζα ζάχαρη για να καραμελώσουν τα τέτοια, τα pancake. Άμα δεν θέλετε ζάχαρη μπορείτε να μην βάλετε καθόλου, απλά δεν θα καραμελώσουν τόσο πολύ, θα πάρουν αυτό το sexy χρυσαφένιο χρώμα. Θα γίνουν ωραία, αλλά δεν θα γίνουν υπερ sexy. Δεν ξέχασα κάτι. Ζάχαρη, μπράβο. Αλατάκι. Πιπέρι. Και θέλω 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε και λιγότερο ελαιόλαδο αν θέλετε, αλλά εμένα μου αρέσει το λαδάκι εδώ πέρα. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο είναι περίπου τόσο. Τέλεια. Και ανακατεύω. Ένα αυγό, 200 γιαούρτι, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και μία πρέζα ζάχαρη. Χωρίς να έχετε ζυγαριά, ως τώρα μπορείτε να τα κάνετε όλα. Σωστά. Δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο. Όχι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και παίρνουμε μια ωραία πηχτή μάζα για ορτοκατάσταση. Είναι σαν τυροκαυτερή, τυροχτυπητή. Χτυπητή, AKA, αυτό που καίει και είναι άσπρο και έχει μέσα φέτα. Αυτό δεν έχει φέτα όμως, αλλά θα μπορούσαμε να βάλουμε. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά, εδώ. Και έχουμε έτοιμο το μείγμα με τα υγρά μας. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το μείγμα με τα στερά, που είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω το αλεύρι μου. Μία κουταλιά του γλυκού μέσα στα αλεύρι εδώ, baking powder, και μία κουταλιά του γλυκού όταν λέμε, η μία κουταλιά είναι τόση, δεν είναι υπερφορτωμένη, εδώ, βλέπετε, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, φύγε, μία κουταλιά του γλυκού baking powder, μισή κουταλιά του γλυκού κοφτή σόδα, γιατί... άμα βάλουμε σόδα θα αντιδράσει με το γιαούρτι και δεν θα έχει γεύση το pancake γιαούρτι. Γι' αυτό θέλουμε να το βάλουμε. Σε περίπτωση που δεν έχετε ούτε bacon ούτε σόδα, τι βάζετε? Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 120 γραμμάρια. Θα προσθέσετε άλλα 20 γραμμάρια, γιατί ουσιαστικά τα άλλα 20 γραμμάρια θα είναι το bacon powder και η σόδα που έχει μέσα το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Οπότε βάλετε μόνο 110-115 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αλλά βέβαια δεν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί η σόδα θα αντιδράσει μαζί με το γιαούρτι, θα φουσκώσουν τα pancakes πριν και όταν θα βάλουμε πάνω στο τηγάνι θα φουσκώσουν μετά μέσα στο τηγάνι. Γιατί αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι το εξής. Η σόδα και το baking δεν είναι δύο υλικά που απλά βάζουμε στις συνταγές. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που μπαίνουν και τα δύο. Η σόδα ουσιαστικά είναι μια βάση που αντιδρά με ένα όξινο. Τι σημαίνει? Ότι επειδή έχω γιαούρτι και έχει οξύτητα μέσα, με το που ακουμπήσει τη σόδα, αυτό που θα γίνει αφρός. Άμα πάρετε 200 γραμμάρια γιαούρτι και ρίξετε μία κουταλιά του γλυκού σόδα μέσα για να κατέψετε, θα παρατηρήσετε ότι μετά από 40 δευτερόλεπτα, 50, αυτό το πράγμα θα έχει γίνει σαν τη γη. Γιατί η σόδα αντιδράει με το όξινο, δεν χρειάζεται θερμότητα. Οπότε τι θέλουμε, τα pancakes μας να γίνουν αφράτα πριν τα ρίξουμε στο τηγάνι, στο bowl μας, και όταν τα ρίξουμε στο τηγάνι, τι έρχεται να δουλέψει? Το baking powder. Που το baking powder δουλεύει με θερμοκρασία και όχι με οξύτητα. Με το που πάρει αρκετή θερμότητα το baking powder, τι κάνει, αρχίζει και φουσκώνει. Γι' αυτό πολλές συνταγές σε cake και σε πράγματα τέτοια έχουν και baking και σόδα. Γιατί θέλουμε να φουσκώσει και πριν από το φούρνο και μέσα στο φούρνο. Και επίσης πολλές φορές επειδή θέλουμε να καταστρέψουμε την γεύση που μπορεί να έχουν τα όξινα. Δηλαδή, άμα θα έχω σε μια συνταγή γιαούρτι, γιατί το γιαούρτι μας δίνει τη σύσταση που θέλουμε, όπως στη συγκεκριμένη συνταγή εδώ, μερικούς δεν τους αρέσει το γιαούρτι. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε σόδα και κατευθείαν σκοτώνουμε τη γεύση του γιαουρτιού. Δεν υπάρχει γεύση γιαουρτιού, δεν υπάρχει οξύτητα, γιατί αντέδρασε η οξύτητα μαζί με τη σόδα και φούσκωσε. Απλά τα πράγματα. Απλή χημεία. Τα κάναμε όταν ήμασταν στο Λύκειο. Λοιπόν, δεν πιστεύω να ξέρετε κάτι. Γιαούρτι, αυγό, ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, αλεύρι, μπέικιν, σόδα. Τέλεια. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάποιο μυρωδικό εδώ μέσα μπορείτε. Ρίγανη, θυμάρι, οτιδήποτε σας αρέσει, μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα. Θα βάλω ελάχιστη ρίγανη γιατί μου αρέσει. Στη συνταγή λέω θυμάρι, θα ρίξω μέσα τα στερεά μου, το αλεύρι, μαζί με το baking και τη σόδα. Και τώρα,
Έχω κάποια φανταστικά υλικά εδώ. Έχω τυρί light, γαλοπούλα light και λουκάνικα καθόλου light. Μπορούμε να βάλουμε blue cheese, μπορούμε να βάλουμε bacon, μπορούμε να βάλουμε μπρισόλες, μπορούμε να βάλουμε ό,τι υλικά μας αρέσουν. Απλά τι θέλουμε, τα υλικά μας να μην ξεπερνάνε περίπου τα 140-150 γραμμάρια. Δεν βάζουμε παραπάνω από 150 γραμμάρια υλικά, γιατί μετά θα είναι περισσότερα υλικά και λιγότερο pancake. Λοιπόν, τα λουκάνικα εγώ θα τα κρατήσω. Μπορείτε να ρίξετε ψιλοκομμένο λουκάνικο μέσα που είναι τέλειο, δεν υπάρχει. Τα λουκάνικα θα τα κρατήσω γιατί θα τηγανίσω στο τέλος για να σερβίρω μαζί με τα αυγά μου. Οπότε θα κόψω εδώ πέρα το τυρί και τη γαλοπούλα μου. Έχω 70 γραμμάρια γαλοπούλα που είναι 4 φέτες γαλοπούλα και 70 γραμμάρια τυρί light που είναι 3 φέτες τυρί light. Θα ψιλοκόψω εδώ. Τι λέτε, παιδιά? Είμαι επιστήμονας, ναι. Ποιος το είπε, μπράβο. Αυτοί είστε. Λοιπόν, σκοπός είναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι πυρηνική φυσική μαγειρική, δηλαδή είναι πραγματικά θέμα αντίληψης. Κάτσε, ψάξε. Δηλαδή, εγώ ανέκαθεν από την πρώτη μέρα που πήγα στην σχολή μαγειρικής, δηλαδή, ας πούμε, το λέω και καμιά φορά στα παιδιά που έρχονται εκεί πέρα για μαθήματα και το ένα και το άλλο. Ακούς τώρα, σόγια σος. Τι λες ότι είναι αυτό? Α, σόγια σος, υπέροχο. Μια σος που γίνεται από σόγια. Δηλαδή, είναι κουφό, είναι κουλό να μην θες να μάθεις πώς γίνεται η σόγια σος. Εγώ δεν μπορώ να πάρω ένα υλικό και πράγμα να το χρησιμοποιήσω. Πρώτα θα ψάξω να δω πώς γίνεται, γιατί γίνεται, πότε γίνεται, από ποιους γίνεται και μετά θα το δουλέψω. Έτσι, άμα καταλάβω όλη τη φιλοσοφία, το τι είναι τι, 100% μπορώ να καταλάβω και τη συμπεριφορά που θα έχει μετά στο μαγείρεμα. Δηλαδή, όταν μου λέγανε βάλε σόδα ή βάλε μπέικιν, δεν μπορούσα να. Δηλαδή, μου φαίνονταν κουλό να ακολουθώ μια συνταγή που κάποιος μου λέει βάλε σόδα ή μπέικιν. Μπορώ να αποφασίσω και μόνος μου πια, άμα θα βάλω σόδα ή μπέικιν. Και μπορώ να καταλάβω πια και μόνος μου άμα μια συνταγή είναι λάθος και μια συνταγή είναι σωστή. Γιατί άμα μια συνταγή μου λέει βάλε σόδα και ξέρω μέσα ότι δεν έχει ούτε γάλα, ούτε γιαούρτι, ούτε λεμόνι, ούτε πορτοκάλι, ούτε τίποτα όξινο, απλά στο τέλος θα καταλάβω πως το γλυκό μου θα έχει γεύση σόδας και δεν θα το βάλω, θα βάλω baking powder. Είναι απλά τα παράμετρα. Οπότε δεν ακολουθώ συνταγές, μ' αρέσει να βγάζω συνταγές και μ' αρέσει να δημιουργώ συνταγές. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε, πρέπει να ανακατέψουμε όλα τα υλικά μεταξύ τους, οπότε ρίχνω μέσα και το τυρί μαζί με τη γαλοπούλα. Βουαλά. Είναι πάρα πολύ light, καταλαβαίνετε έτσι. Έχουμε βάλει ένα γιαούρτι 2%. Έχουμε βάλει το λαδάκι. Μόνο τα αλεύρι που υπάρχει μέσα, αλλά θα βγάλει 6 ωραία pancake αυτό. Οπότε ουσιαστικά μπορεί να πείτε ότι είναι και άμα φάτε 2 pancake. 2 pancake ο άνθρωπος και 8, και 8 μπορεί να βγάλει. Μπορεί να βγάλει μέχρι και 8 μερίδες με ένα γιαούρτι στραγγιστό. Και το αλεύρι 100 γραμμάρια, άμα το διαιρέσεις δια 4, πάει 25 γραμμάρια αλεύρι στον κάθε άνθρωπο. 25 γραμμάρια αλεύρι είναι μια κουταλιά της σούπας, δηλαδή σιγά τα ΟΑ. Σε περίπτωση που έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αλεύρι χωρίς γλουτένη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άλλο πάλι γι' αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, με ρωτάνε όλοι πού μπορώ να βάλω αλεύρι χωρίς γλουτένη και έκανα αυτή τη συνταγή και δεν μου βγήκε με αλεύρι χωρίς γλουτένη. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή, έχω καταλάβει πού χρειάζεται γλουτένη και πού δεν χρειάζεται γλουτένη. Οπότε, άμα κάποτε χρειάζεται γλουτένη, ξέρω πού να τους πω να μην βάλουν γλουτένη. Δηλαδή, εδώ πέρα, κάνουμε ένα μείγμα που απλά κάναμε ένα έτσι, κοιτάξτε. Κάναμε 5 φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η γλουτένη εδώ πέρα μου είναι άχρηστη. Δεν τη χρειάζομαι. Γιατί δεν θέλω να δέσω το μείγμα μου. Γιατί άμα παρανακατέψω, θα δουλέψει η γλουτένη και ουσιαστικά τι θα γίνει, τα pancake θα γίνουν ψωμί. Εγώ δεν θα φάω ψωμί, θα φάω pancake. Με cake στο τηγάνι. Οπότε, κυριέ μου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άνετα αλεύρι χωρίς γλουτένη και η συνταγή θα σου βγει κανονικά. Εδώ πέρα θα ψήσω στο ένα τηγάνι τα pancakes. Μήπως να βάλω και ένα δεύτερο τηγάνι να ψήσω τα αυγά με τα λουκάνικά μου. Ναι, θα το κάνω. Λοιπόν, παίρνω λίγο τηγανάρα εδώ. Το μείγμα είναι έτοιμο, έτσι, για τα pancake. Αυτό ήτανε. 200 γιαούρτι, μαζί με το ελαιόλαδο, μία πρέζα ζάχαρη, λίγο αλάτι, πιπέρι, ρίγανη βάλαμε. Ανακατεύουμε όλα τα υγρά, τι ξέχασα, τα αυγό, μπράβο. Και μετά ρίχνουμε τα στερεά μας. Το αλεύρι, το μπέικινγκ και τη σόδα. Που άμα δεν έχουμε μπέικινγκ και σόδα, βάζουμε κατευθείαν αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Σε περίπτωση που δεν έχει βγει σφιχτό το μείγμα σας, σαν και αυτό που βγήκε τώρα εδώ, θα χρειαστεί να βάλετε λίγο παραπάνω αλεύρι και σημαίνει ότι το γιαούρτι σας δεν είναι πολύ στραγγιστό. Το είπαμε αυτό. Πάμε τώρα εδώ. Ωραία, φίλε, κοίτα εδώ παραγωγάρα. Κατευθείαν γυρίσαμε. Γεια. Yeah. Λοιπόν, και έρχομαι με ένα κουτάλι. Εδώ είμαι. Και πάμε να ψήσουμε τα pancake μας. Θα έρθω κοντά σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτά τα pancake ψήνονται και χωρίς λάδι. 1-0. Δεν σας τη λέω, άσχετα που είπα 1-0. Αλλά εντάξει,
το κρατάμε στην άκρη. Αυτό εννοούσα. Όχι ποιο αυτό 1-0. Είναι 1-0 σκέτο. Χωρίς ποιο αυτό. Λοιπόν, οπότε ρίχνω λίγο λαδάκι γιατί μου αρέσει το ελαιόλαδο εμένα. Άμα θέλετε βάζετε, άμα θέλετε δεν βάζετε. Γίνονται και χωρίς ελαιόλαδο. Και ουσιαστικά εδώ είναι το μείγμα μου. Πώς θα το κάνω για να φαίνεται όλα μέσα στο κάτω? Γιατί πρέπει να φαίνεται και το τηγάνι και το ζυμάρι και εγώ. Παίρνω μια ωραία κουταλιά της σούπας εδώ και βάζω εδώ. Παίρνω άλλη μια ωραία κουταλιά της σούπας και βάζω εδώ. Και παίρνω άλλη μια ωραία κουταλιά της σούπας και βάζω. Καλά, θα βγάλει σίγουρα αυτό. Ωλαλα. Καλά, οι κουταλιές της σούπας που έβαλα είναι εντελώς άκυρες μεταξύ τους. Όλες είναι διαφορετικό μέγεθος, οπότε θα τις φτιάξω λίγο. Γιατί προσπαθούσα να κρατήσω όλα μαζί τα πάντα για να σας δείξω. Λοιπόν, να το φτιάξω λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ. Θα βγει τεράστιο το pancake. Δεν θέλουμε πολύ ζύμη, γιατί η ζύμη φουσκώνει. Οπότε προσπαθήστε να μοιράσετε περίπου μία κουταλιά της σούπας. Και απλώνουμε λίγο. Εδώ. Εδώ θα χρειαστεί να βάλω λίγο ακόμα. Τέλεια. Το μείγμα είναι σφιχτό, αλλά μην σας πειράζει. Γιατί τώρα που τα βάλαμε στο τηγάνι θα γίνει. Θα αρχίζει να δουλεύει το baking powder. Και θα σας αλλάξω πλευρά. Θα σας φέρω από την άλλη για να βλέπετε καλύτερα. Βουαλά. Κύριοι, μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, εδώ είναι το pancake μου. Θα αφήνω στην άκρη, θέλουμε να ψηθούν. Και έχω μια τηγανάρα εδώ. Θα τη βάλω και αυτή μπρος. Για να σοτάρω λουκάνικα και αυγά και να σερβίρω μαζί με τα pancake. Θα γίνει χαμός. Εδώ είναι. Τώρα θα γίνει χαμός. Τώρα τα βλέπετε όλα, σωστά. Ή δεν τα βλέπετε? Μισό λεπτάκι να πάω λίγο το μίξερ από εκεί. Αυτοί είμαστε. Τέλεια. Και εδώ, τώρα τα βλέπετε όλα. Σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, το λάθος που έκανα εδώ είναι ότι έβαλα πολύ δυνατά το τηγάνι. Όχι. Έβαλα δυνατά το τηγάνι γιατί θα κάνω τα pancake απ' έξω και αφού μέσα στα νομά. Οπότε παίρνω τη σούπερ σπάτουλά μου. Έχουμε βιές. Βιές. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα pancake κατευθείαν γυρνάνε. 1-2. Κοιτάξτε εδώ πόσο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν το δοκιμάσετε, θα πείτε. Εντάξει, μην με βρίσκετε, γιατί δεν θα πείτε κάτι σεμνό. Θα πείτε τον άτιμο τι έκανε πάλι. Καλά, και θα νιώσετε και εσείς λίγο περήφανοι με τον εαυτό σας, γιατί θα πείτε και εσείς στον εαυτό σας πω τον άτιμο τι έκανα πάλι για τον εαυτό σας. Οπότε, βλέπετε ότι τα pancake αυτά, επειδή δεν έχουν ζάχαρη σαν τα κανονικά pancake, γενικά γίνονται πολύ πιο γρήγορα, δεν υπάρχει φόβος να καούν και πιο δυνατά να έχουμε τη φωτιά πάλι θα γίνουν τέλεια. Γιατί δεν έχουν ζάχαρη, οπότε δεν παίρνουν χρώμα. Δυνατή φωτιά ψήνονται, μέτρια προς δυνατή, όχι πολύ δυνατή. Και εδώ πέρα έχουμε μια τηγανάρα που καίει. Να προσθέσω λίγο λάδι. Και τώρα γυρνάμε πίσω. Εδώ. Αλλά δεν είναι σωστό. Έτσι, εδώ. Μαζί με τα φώτα. Και σωστά το κάνω. Νομίζω πως το κάνω σωστά. Και έχω τα λουκάνικά μου, εντάξει, θα βάλω 4. Είναι πολλά, θα βάλω 2. Θα τα κόψω ροδέλες. Γιατί μπορώ. Και γιατί δεν έχω και άλλη επιλογή. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι. Καλά κάνω κατευθείαν κοντινά στον εαυτό μου, κοιτάξτε. Και έτσι όπως είναι. Τα ρίχνω στο τηγάνι εδώ. Τέλεια. Κοιτάξτε. Τηγάνι, λουκάνικα, pancake, χαμός. Αυτή η κάμερα δεν φαίνεται καλά, αλλά αυτή φαίνεται. Τέλεια. Και τα pancake μου βλέπετε ότι φουσκώνουν όλη την ώρα. Τα ξαναγυρνάω λίγο να ψηθούν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γίνανε ουσιαστικά, δεν χρειάζεται πολύ ώρα. Δεν υπάρχει φανταστικό. Και αυτά. Λοιπόν, όση ώρα ψήνουν τα λουκάνικα, καλά με μάθησα να τρώω και έτσι. Αμάρια και ολοτρώμε, λέει η Μαρία Σφέτσα στο Facebook. Μαρία, φραγκιαδάκια, και επειδή ζωρίζεσαι, πάρε μου βοηθό. Ο φιλοκερδός με την άδειά σου. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Γεια! Βάνα Μπάμπου, γεια σου. Άννα Κοκλανάκη, χρόνια πολλά για αύριο. Τα ωραίτερα pancakes, μας τα έμαθες στο σεμινάριο. Ποτέ δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Άκη, θέλω να παραγγείλω το τηγάνι. Πότε θα έρθει για να αγοράσω? Έχουν έρθει τηγάνια στο e-shop μας. Και οι παραγγελίες που κάνετε στο e-shop, από το e-shop φεύγουν, να ξέρετε. Από εμάς φεύγουν όλες οι παραγγελίες. Αυτά που αργούν είναι τα, πώς τα λένε, τα catering. Γιατί έχουν. Catering, είπα. Τα. Οι μεταφορικές. Ουσιαστικά όλες οι εταιρείες έχουν τρομερό πρόβλημα. Έχουν γεμίσει αποθήκες τους. Δεν μπορούν να στείλουν τίποτα άλλο.
και έχουν πρόβλημα. Κοιτάξτε εδώ, τα λουκανικάκια μου αρχίσαν να παίρνουν ωραίο χρώμα. Εδώ, τα pancake μου τα πρώτα είναι έτοιμα. Να τα βγάλω. Όλα. Θα γίνει ένας μικρός χαμός. Τα βλέπετε όλα, βλέπετε και το πιάτο. Έλεια. Βουαλά. Έχετε πιάτο, λουκάνικο, pancake. Όλα μαζί μέσα. Η πετσατούλα μου εδώ. Λοιπόν, τα πρώτα pancake μου είναι έτοιμα εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα συνεχίσω να ψήνω pancake. Ελάχιστο λαδάκι. Ξανά. Μία κουταλιά εδώ. Καλά, 8 σας είπα ότι βγαίνουν. Καλά σας είπα. 8 βγαίνουν. Μία κουταλιά, όχι πολύ γεμάτη. Απλώνουμε, θα απλώσουν και αυτά τα pancake. Light είπαμε ότι είναι τα pancake μας. Μπορείτε να τα κάνετε όσο χεύει θέλετε. Και για του λόγου το αληθές, για να μην λέτε ότι σας κοροϊδεύω και ότι θα βγουν για 4 άτομα μόλις με ένα γιαουρτάκι, είναι ότι έχω δώσει για άλλα 2. Εδώ. Ένα. Δύο. Άντε γεια. Πάλι βγήκα σωστός αυτά που λέω. Λοιπόν. Αυτά εδώ πέρα γίνονται. Τα λουκανικάκια μου είναι έτοιμα. Τα αφήνω λίγο στην άκρη. Κοιτάξτε τι κάνω. Τα αφήνω ελάχιστα στην άκρη. Και τι θα κάνει ο κύριος Άκης. Ο κύριος Άκης θα σπάσει και 2 αυγούμπες μέσα. Μία αυγούμπα εδώ. Όλαλα. 2 αυγούμπες εδώ. Όλαλα. Και τι θα ρίξει άλλο. Θα ρίξει λίγο αλατάκι στην αυγούμπα. Λίγο πιπέρι στην αυγούμπα. Και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, απλώσω λίγο τα pancake μου εδώ. Απλώνω το pancake. Τέλεια. Ένα καλό τηγανάκι θέλετε αντικολλητικό και όλα θα γίνει τέλεια. Βλέπετε ότι όλα είναι, αυτό το πιάτο είναι έτοιμο. Εγώ θα βάλω 3 pancake στη μερίδα μου για να φαίνεται πιο εντυπωσιακό καθώς θα σερβίρω. Στο λεπτάκι. Μου φαίνεται ότι τα αυγά μου θέλουν κι άλλο λάδι. Εδώ. Δεν μου αρέσει τα αυγά του τηγανιτά να έχει το άσπρο πάρα πολύ μελάτο. Λίγο να είναι, αλλά πολύ δεν μου αρέσει. Που βλέπω κάποιους που τρώνε εντελώς ομό το άσπρο και βάζουν μέσα και δεν μου αρέσει. Αντιθέτως, στα αυγά πως μου αρέσει. Θυμού να έχει πιάσει. Οπότε ξέρετε, τα ανοίγω λίγο εδώ για να ψηθούνε. Τέλεια. Γυρνάω τα pancake μου. Όλα, αλλά κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια. Μα ποιος είσαι ρε φίλε πια. Τι ωραία που τα έκανες τα pancake σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα έχω κάνει πάρα πολύ ωραία. Μιλάω στον εαυτό μου, το παθαίνω πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σερβίρω. Τα αυγά μου είναι έτοιμα. Όλα, αλλά. Κοιτάξτε. Εδώ. Σκατά τα έκανα. Δεν πειράζει. Το έχω. Ανέβα πάνω. Εδώ. Ένα αυγό. Δύο αυγά. Και λουκάνικα. Τα pancakes μου γίνονται εδώ. Σβήνω το μάτι. Σβήνω το μάτι. Και ερχόμαστε εδώ. Κοιτάξτε τι κάναμε. Αυγούμπες, λουκάνικα και pancake light. Έρχομαι από αυτή την πλευρά. Γιατί έχω να συνεχίσω τα pancakes. Δεν θα πάω μέσα. Θα νομίζετε ότι θα πάω μέσα, αλλά δεν μπορώ να πάω μέσα γιατί έχω να ψήσω άλλα 3 pancake που είναι έτοιμα και βέβαια έχω να ψήσω και τα άλλα 2 που έχουν μείνει μέσα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ψήσω. Απλά θέλω να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε το βράδυ για να γίνει χαμός. Λοιπόν, παχαίρι πληρωμή εδώ και επειδή τρελαίνομαι για αυτή τη φάση φασάρα, εγώ να σου πω βάζω και ketchup εδώ. Όλαλα. Καλά, εντάξει, τότε να το δερμάτισα. Λοιπόν, αυτό είναι το πιάτο μου. Αυγά τηγανιτά με λουκάνικα και pancake με τυρί και γαλοπούλα light. Το pancake είναι μοναδικό. Είναι ένα ωραίο ψωμάκι. Που έχει τυρί που λιώνει μέσα. Πω πω Παναγία μου. Έτοιμα αυτά. Γυρνάω. Και εδώ. Και εδώ. Σε 30 δευτερόλεπτα είναι έτοιμα. Οπότε, στην ταβάνα βραδινή, εγγύηση. Να την κάνετε. Η συνταγή αναλυτικά είναι στο site. Βέβαια, άμα δεν μπείτε στο site και την είδατε από εδώ, νομίζω ότι έδωσα όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να ξέρετε.
Πρέπει να έχετε ζηλέψει big time, έτσι. Γιατί είναι και για πρωινό, αυτό και για βραδινό. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε αύριο το πρωί. Τι έφτιαξε το πρωί. Α, αύριο θα φτιάξουμε μπριζόλες με πατάτες λιμονάτες στο φούρνο. Αλλού. Τρελή συνταγή. Καλό βράδυ, φιλάκια.